πάμε να καλωσορίσουμε τον Στέφανο Ευαγγελίδη, ο οποίος είναι νομικός και μέλος της Accept Cyprus. Γεια σας, κύριε Ευαγγελίδη. Γεια σας, Στέφανε. Καλημέρα σας. Τι καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε άλλο ένα περιστατικό και μάλιστα στην ίδια πόλη, στη Λεμεσό. Αλλά δεν έχει σημασία στο ποια πόλη είναι. Δεν έχει σημασία κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτή η επίθεση. Σημασία έχει ότι έγινε. Και έχει καταγγελθεί ως μια ομοφοβική επίθεση κατά ενός συμπολίτη μας. Κοιτάτε, κύριε Μιχαλάρα, δηλαδή, ξέρετε, συνήθως είμαι ένας άνθρωπος αρκετά ήρεμος που μιλάει γλυκά και όμορφα και νομίζω ναι, όλοι το ξέρουν και οι ακροατές. Συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πρώτα απ' όλα το συγκεκριμένο παιδί περπατούσε σε έναν δρόμο της Λεμεσού για να πάει σε έναν άλλο μαγαζί. Πέρασε δηλαδή έξω από το συγκεκριμένο μαγαζί χωρίς καμία οποιαδήποτε πρόκληση και στη συγκεκριμένη περίπτωση εξ όσο γνωρίζουμε το παιδί το οποίο του έκαμε την επίθεση τον έβρισε και γυρίζοντας το παιδί να ρωτήσει τι είναι το θέμα το επιτέθηκε, θα τα διερευνήσει και η αστυνομία. Ναι. Αυτό το μεγάλο θέμα που έχουμε κύριε Μιχάλαρε αποδεικνύει ότι ξέρεις, πολλές φορές έρχονται και λένε «Α, οι ΛΟΑΤΚΙ προκαλούν, ούτα δεν προκαλεί». Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει είτε με ΛΟΑΤΚΙ είτε με οτιδήποτε. Φτάσαμε σε ένα σημείο που βλέπουμε στις ταινίες και βλέπουμε στην Αμερική και στην Αγγλία κτλ. Στην Κύπρο μας φτάσαμε στο σημείο να επιτίθεται κάποιος σε κάποιον άλλο απλά και μόνο επειδή περπατάμε στον δρόμο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε εδώ. Και πρέπει ως κοινωνία να το προσέξουμε. Φτάνει να λαλούμε και να φταίμε τους ΛΟΑΤΚΙ, προκαλούν, κάμνουν κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Τα παιδιά που μεγαλώνουμε, φτάσα στο σημείο απλά, όπως περπατάει ένας μες στον δρόμο, να το επιτεθούμαστε. Πρέπει να προσέξουμε ως κοινωνία γιατί φτάσαμε δαμέ. Έχουν αυξηθεί, έχουν πληθύνει οι επιθέσεις είτε λεκτικές, λεκτική βία, είτε σωματική βία τα τελευταία χρόνια. Έχουμε την εντύπωση, είχαμε μάλλον την εντύπωση, ότι η κυπριακή κοινωνία είχε όχι αποδεχτεί, αλλά είχε αποδεχτεί την πραγματικότητα, κύριε Ευαγγελίδη. Ξέρετε τι είναι το θέμα, κύριε Μιχαλάρε, ότι νομίζω έχουμε ξεφύγει από την έννοια του ποιοι είμαστε ως Κύπροι με το τι βλέπουμε από τα social media και ναι, το τι βλέπουμε από το TikTok κτλ. Ναι. Η Κύπρος μας είναι πολύ διαφορετική και πρέπει να παραμείνει διαφορετική και να προστατευτεί από όλα αυτά που υπάρχουν από το εξωτερικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε να θαύκουν κοπελούθια ποτσι ποδά, να επιτίθονται σε κόσμο, να βιάζουν, να σκοτώνουν, γυναικοκτονίες, να επιτίθονται σε μετανάστες. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο όπως είναι τα έργα. Περπατά ένα παιδί μες στον δρόμο και επειδή είναι διαφορετικό, μάλιστα, επιτεθούμαστε το. Κύριε Ευαγγελίδη, για να ολοκληρώσουμε, πώς είναι η κατάσταση της υγείας του ανθρώπου? Κοιτάτε, ευτυχώς το παιδί έχει την ψυχική δύναμη και το σθένος να φτάσει σε αυτό το σημείο, να μπορέσει να πάει στο νοσοκομείο και να πάει αμέσως στην αστυνομία. Να συγχαρώ το τα έλεμε σου, διότι ξέρετε, πολλές φορές όλοι λέμε ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Μα για να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία πρέπει πρώτον να υπάρχει το ψυχικό σθένος που την πλευρά μας να πάει. Δεύτερον, όταν βρούμε τον έναν αστυνομικό που είναι σωστός, να μπορούμε να βρούμε τους υπόλοιπους που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και τρίτον, να υπάρχουν σωστές μαρτυρίες και σωστό υλικό. Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει το σωστό υλικό και ότι το ΤΑΕΛΕΜΕ σου αμέσως προχώρησε. Όμως, για να κλείσω, κύριε Μιχαλάρη, ναι, έχουν αυξηθεί όντως οι περιπτώσεις και οι λεκτικές και οι ομοφοβικές, αλλά και γενικά οι επιθέσεις εναντίον ατόμων που στο μυαλό του άλλου είναι διαφορετικές. Μάλιστα. Εντάξει, τούτο πρέπει να για προσέξουμε. Αυτό πρέπει να σημάνει ένα συναγερμό και προς την κοινωνία και προς την αστυνομία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγγέλη. Η πολιτεία, κύριε Μιχαλάρη, η πολιτεία, η πολιτεία. Η πολιτεία. Είναι πολύ σημαντικό και ο πρόεδρος και η δήμαρχη και η επίτροπη να προχωρήσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Φτάνει πλέον. Μάλιστα. Δηλαδή, είδαμε και τι έγινε μετά τις εκλογές. Και η πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι βουλευτές και όλες οι βουλεύτριες οφείλουν να αναλάβουν πλέον τις ευθύνες τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.